τηλεφωνική παρέμβαση που κάναμε πριν από ένα λεπτό στον κύριο Κόκαλη, εντεταλμένο του κυρίου Πατούλη, εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας στο σύνδεσμο, για να διαμαρτυρηθούμε για την παρουσία αστυνομικής δύναμης και την απαγόρευση ουσιαστικά της εισόδου μας στο κτίριο, οι απαντήσεις που πήραμε είναι οι εξής. Ο κύριος Πατούλης δέχτηκε, πανηγυρίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αυτός έχει καλέσει την αστυνομική δύναμη για να προστατεύει τα γραφεία του συνδέσμου, και μάλιστα μας είπε, όταν το ρωτήσαμε ποιος είναι ο λόγος όταν υπάρχει μια εργατική λαϊκή κινητοποίηση, ότι συντρέχουν λόγοι για την ασφάλεια των εργαζομένων. Άκουσον, άκουσον. Όταν τον ρωτήσαμε για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται είσοδος στους δύο εκλεγμένους της λαϊκής συσπήρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ, μας είπε ότι δεν ξέρω εγώ τι μπορείτε να κάνετε, λέμε, στο κτίριο, και χαριτολογώντας τον ρωτήσαμε, τι κάνουμε δηλαδή, να ανατινάξουμε το κτίριο, και μου λέει, πού ξέρω εγώ τι θα κάνετε εσείς όταν πήρε στο κτίριο. Το θράσος του δεν έχει όρια. Το θράσος της Περιφερειακής Αρχής δεν έχει όρια. Κλείνουμε με αυτό. Ζητήσαμε από τον κύριο Κόκαλη, εδώ και τώρα, τις επόμενες ώρες και μέρες, έκτακτα, να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ και να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται σε αυτό για το έσχος και το έγκλημα που συνεχίζεται. Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ, πέρα από τη μία και μοναδική συνεδρίαση που έχει κάνει στα τέλη Γενάρη για να εκλέξει την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία μέσα στην πανδημία ακάθεκτη έπαιρνε αντιλαϊκές αποφάσεις, δεν έχει συνεδριάσει ξανά και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ενημερώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ ούτε για τις ημερήσιες διατάξεις Εκτελεστικής Επιτροπής. Αυτό είναι το χάλι τους που λέμε και στην Πελοπόννησο. Εμείς παραμένουμε εδώ, απαιτούμε να σταματήσει αυτό το έσχος και ζητάμε, το ξαναλέω, να συνεδριάσει άμεσα, έκτακτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ για να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις για αυτό το έσχος που συνεχίζεται. Δεν έχουν καταλάβει καλά. Την απάντησή τους θα την πάρουν από τον οργανωμένο μαζικό λαϊκό αγώνα που πρέπει να κλιμακωθεί τις επόμενες μέρες.